Καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα η Παπαδάκη από το Γάβριο και είναι τιμή μου και χαρά μου να προλογίσω τον δήμαρχό μας να δώσει στη Σουσούδη, να μην και ακόμη. 5 χρόνια προσέφερε σε αυτόν τον τόπο. Είναι αξιόλογος άνθρωπος, είναι επιστήμονας, είναι καλός οικογενειάρχης, είναι έντιμος πάνω απ' όλα και πρέπει με την ψήφο σας να το στηρίξετε. Και από την πρώτη Κυριακή θα πρέπει να βγει. Ζητώ και πάλι το δημόσιο χειροκρότημα. Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με προλάβησες. Είναι μεγάλη εντολή. Εσύ είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Πολύ δυναμική γυναίκα. Είναι μεγάλη μου χαρά την τιμή που η Κατερίνα, η μαμά, η Παπαδάκη με προλόγησε. Και ήταν έκπληξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβαστή Ερής, εκλεκτή υποψήφια δημοτική και τοπική σύμβουλη, εκλεκτοί συνεργάτες μου, αγαπημένοι μου συμπολίτες. Πέρασαν 5 ακριβώς χρόνια που βρισκόμασταν σε αυτόν ακριβώς εδώ, το χώρο, όταν και μας δώσατε την ισχυρή εντολή να αναλάβουμε το τιμόνι της Άνδρου και να της δώσουμε μια πορεία αντάξια της ιστορίας της. Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς που βρίσκεστε απόψε κοντά μου στην τελευταία ομιλία λίγες ώρες πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας της 26ης Μαΐου. Μια σειρά ομιλιών από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη κλείνει σήμερα εδώ στη χώρα της Άνδρου και στην πλατεία Καΐρη έχοντας συζητήσει με ανθρώπους από όλο το νησί και αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και πολύ όμορφες στιγμές. Παρουσιάσαμε το έργο και το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας σε απόλυτα ρεαλιστικές βάσεις, έχοντας τη γνώση και την εμπειρία από την προηγούμενη θητεία μας και συγχρόνως τη διάθεση και το όραμα για το μέλλον, ζητάμε ξανά τη δική σας καθαρή και ισχυρή εντολή για να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο αλλά ανωδικό αγώνα και να πάμε ακόμα πιο ψηλά το νησί μας. Είμαστε και πάλι όλοι εδώ, μαζί, όπως πριν από 5 χρόνια, στον ίδιο χώρο. Προχωρούμε δυναμικά και προχωρούμε ενωμένοι στις μεθαυριανές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές για μια ακόμα μεγάλη νίκη. Για την νίκη της κοινωνίας μας, για την νίκη της Άνδρου. Είμαι χαρούμενος και περήφανος γιατί οι νέοι ορίζοντες απαρτίζονται από εξαιρετικούς συνεργάτες, παλαιούς και νέους. Επιλέξαμε ανθρώπους άξιους, έντιμους και ανιδιοτελείς, κατάλληλους για την επόμενη μέρα της Άνδρου. Θα σας παρακαλέσω να σκεφτείτε και να συγκρίνετε την Άνδρο του 2014 και την Άνδρο του 2019. Πόσα άλλαξαν από τότε που αναλάβαμε τη θητεία μας. Το νησί μας πήρε τη δυναμική και την όθηση να ανοίξει τα φτερά του και να αποκτήσει μεγάλα ποσοστά αναγνωρισιμότητας. Σε ένα Δήμο ανοιχτό για όλους, με έναν Δήμαρχο, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κοντά στο Δημότη και στα προβλήματά τους. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καθημερινά δίπλα στον κάθε πολίτη της Άνδρου, με το γραφείο του Δημάρχου ανοιχτό. Σας κοιτώ στα μάτια με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη, όπως συνηθίζω να κάνω όλα αυτά τα χρόνια, από όποια θέση και αν υπηρετώ το νησί. Με την ίδια καθαρότητα και ειλικρίνεια, φτάνοντας πλέον στο τέλος αυτής της δύσκολης αλλά επικοδομητικής θητείας μας,
Μαζί θα πορευτούμε και στην επόμενη τετραετία. Δεν σκοπεύω να ακολουθήσω στον κατήφορο που επέλεξαν κάποιοι από τους υποψηφίους μου, όπως ο κύριος μόνιμα τσατισμένος κύριος Λοτσάρης και με τελευταίο παράδειγμα τον κύριο Γιαννίση, οι οποίοι ελλείψη πολιτικών επιχειρημάτων που ποτέ δεν είχαν, φτάσαμε τώρα να ποινικοποιούμε την πολιτική, λαϊκίζοντας και μοιράζοντας χαρτάκια στην αγορά με απειλητικό χαρακτήρα, μήπως και το προσέξουν πως υπάρχει. Εδώ είμαστε κύριοι εμείς, εσείς να μας πείτε που είστε ή που θα είστε μετά τις εκλογές. Δεν θα επιτρέψω σε καμία περίπτωση να επικρατήσει τοξικό κλίμα που επιδιώκουν πάλι να φέρουν στο νησί μας. Δηλώνω τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου εγγυητές του ήρεμου κλίματος και του πολιτικού πολιτισμού που έχουν οι πραγματικοί ανδριώτες. Ο Δήμος μας από την εσωστρέφεια και τις κλειστές πόρτες του παρελθόντος έφτασε να ανοίξει πανιά και να γίνει πλέον γνωστός στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Θα σας πω εδώ ότι κατετάγει ο Δήμος μας ένατος στη σειρά ανάμεσα σε 320 Δήμους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα έργων και πράξεων. Ένατος ανάμεσα σε 320. Και αυτό είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο. Η Άνδρος πήρε την απόφαση να αποκαλυφθεί, όχι να μιμηθεί, ούτε να προσποιηθεί. Να δείξει σε εκείνους που την επιλέγουν το αληθινό της πρόσωπο. Αυτό της ομορφιάς, της κουλτούρας, της αρχοντιάς, της φιλοξενίας, της εξυπνάδας, της καλλιέργειας, του απέραντου φυσικού μας πλούτου. Με μια λέξη να δείξουμε την προσωπικότητα και τη μοναδικότητά της. Τα καταφέραμε και τα καταφέραμε μαζί. Δεν είπα ποτέ τα κατάφερα ή το πέτυχα. Πάντα λέω πετύχαμε, κάναμε, φτιάξαμε. Γιατί έχω μάθει να δουλεύω συνεργατικά, πιστεύω απόλυτα στη συνεργασία της ομάδας, στον αγώνα για τον κοινό σκοπό. Πιστεύω στο ένας για όλους και όλοι για έναν. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, θυμούνται πολύ καλά ειδικά οι συνεργάτες μου, είχαμε πάρα πολλά χρέη. Μια κακοδιαχείριση στα οικονομικά. Δάνεια τοκοχρεωλήσια. Παλινοδίες στο θέμα των απορριμμάτων. Κλειστά αγροτικά ιατρεία. Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έργο. Πρόγραμμα τουρισμού ανύπαρκτο. Αθλητικές εγκαταστάσεις ανύπαρκτες. Ένα λιμενικό ταμείο Άνδρου Τίνου ανύπαρκτο για την Άνδρο, αφού με τη διοίκηση στη Δίνο υπήρχε τεράστια δυσλειτουργία και η Άνδρος πάντα ήταν ο φτωχός συγγενής. Το σημαντικότερο απ' όλα, υπήρχε μια κακή εικόνα για το νησί λόγω της εσωστρέφειας και των κλειστών συστημάτων που επέβαλαν κάποτε οι παλαιοκομματικοί εδώ στο νησί και κάποιοι τώρα δηλώνοντας νέοι θέλουν να επαναφέρουν αυτά τα στοιχεία πάλι τα διχαστικά στο νησί μας. Ύστερα από 5 χρόνια σκληρή δουλειάς και προσπάθειας, η Άνδρος έχει ανοίξει τα φτερά της. Έχει μια δυναμική, όπως είπα, εξωστρέφειας και απόλυτα θετικής εικόνας. Έχει βραβευτεί, όπως είπα και πριν, μέσα στους 10 καλύτερους Δήμους στην Ελλάδα. Έχει πάρει σημαντικά βραβεία που την κάνουν και την ξεχωρίζουν ανάμεσα στους Δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας και της προσδίδουν μια εικόνα χαρισματικού νησιού. Θα θυμίσω τα βραβεία Green Greek Awards 2018 και 2019, όπου η Άνδρος βραβεύτηκε ανάμεσα σε πολλούς Δήμους της Ελλάδας. Νοικοκυρέψαμε και εξυγειάναμε τα οικονομικά του Δήμου. Ένα έργο που δεν φαίνεται σε όλους. Ένα όμως έργο το οποίο ήταν απαραίτητο να γίνει για να βάλει εκείνες τις βάσεις έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα μπροστά. Όλοι ξέρουμε ότι τα οικονομικά είναι η κινητήριος δύναμη του κάθε νοικοκυριού, ακόμα και του Δήμου. Δουλέψανε γι' αυτό στο Δήμο οι υπηρεσίες, όλοι μας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Έπεσε πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσουμε να φέρουμε νοικοκυριό στα οικονομικά στο Δήμο. Αποπληρώσαμε χρέη. Ο δεματοποιητής στη Σταυροπέδα. Δεματοποιητής είναι το μηχάνημα εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούμε σαν μεταβατικό στάδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Από το 2012 είναι στη Σταυροπέδα, το ξοφλήσαμε το 2015 πάνω από 200.000 ευρώ. Το δημοτικό στάδιο της Άνδρου, μετά από 20 χρόνια ήρθε ο λογαριασμός 180.000 ευρώ, γιατί ο κύριος Γιαννίσης φρόντισε να μετακυλήσει το χρέος στις επόμενες γενιές. Δάνεια τοποχρεωλήσια πάνω από 230.000. Χρέη προς προμηθευτές από το 2006. Από το 2010 μη βεβαιωμένα έσοδα σε όλο το Δήμο της Ιδρούσας. Πασχίζουν τώρα, προσπαθούν οι οικονομική υπηρεσία στο Δήμο να μπορέσουν να βεβαιώσουμε όλα αυτά τα έσοδα, γιατί πραγματικά τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αντέξουν συσσωρευμένα χρέη μέσα σε μια χρονική στιγμή. Αλλά και αυτή η καυτή πατάτα έπεσε σε εμάς. Έπρεπε όμως να προχωρήσουμε, διότι όποιο χρέος παραγράφεται για το δημόσιο, τότε για τους αρμόδιους, για τους υπεύθυνους υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Δώσαμε λύση, κάτι που φάνηκε, σε ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό σαν δημοτική αρχή μας τύχησε. Είχαμε μεγάλες αναταραχές στο εσωτερικό του συνδυασμού μας της Δημοτικής Αρχής. Ήταν μια λύση δύσκολη, έπρεπε να πάρουμε την απόφαση και να προχωρήσουμε. Δυστυχώς, τρεις δημοτικοί σύμβουλοι από την περιοχή όπου είναι η χωροθέτηση αποχώρησαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να κάνουν τη δουλειά των υπόλοιπων ακόμα δυσκολότερη, ακόμα πιο δύσκολη. Φέραμε επιτέλους, ύστερα από πολλές διεκδικήσεις, ύστερα από 20 χρόνια περίπου, φέραμε το λιμενικό ταμείο στην Άνδρο. Το λιμενικό ταμείο πλέον σε λίγο καιρό θα είναι λιμενικό ταμείο Άνδρου και όχι Τίνου Άνδρου. Ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το λιμενικό ταμείο είναι ένας οργανισμός, ουσιαστικά ένας μικρός δήμος μέσα στο μεγάλο δήμο της Άνδρου. Έχει έσοδα, έχει αρμοδιότητες. Μπορούμε με αυτό το λιμενικό ταμείο να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα σημαντικό εργαλείο για να βελτιώσουμε τις λιμενικές μας υποδομές και τα τρία λιμάνια τα οποία ακόμα είναι εργοτάξια. Ο βιολογικός της χώρας ολοκληρώθηκε. Δυστυχώς πέσαμε το 2015 τον Ιούνιο πάνω στη βαθιά κρίση και αναγκαστήκαμε να επαναχρηματοδοτήσουμε το έργο και αυτό μας πήρε 6 μήνες και πάρα πολύ προσπάθεια. Είχε απενταχθεί το έργο λόγω της κρίσης, λόγω των capital control όπως θυμάστε περισσότεροι. Έτσι λοιπόν το έργο αυτό, ένα έργο πνοής εδώ για την περιοχή, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 2016 και μέχρι τώρα λειτουργεί άψογα. Η πεζογέφυρα του Νυμποριού. Με το που αναλάβαμε την ξεκινήσαμε. Ολοκληρώθηκε το πρώτο τμήμα της από το Σεπτέμβριο του 2014, το Δεκέμβριο του 2014. Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Θησέας. Είχε ήδη χρηματοδοτηθεί, απλά είχε απενταχθεί και ξαναεντάχθηκε. Το υπόλοιπο κομμάτι από τον Τούρλο μέχρι το παλιό ελικοδρόμιο την Πλατεία έγινε με σχεδιασμό του Δήμου και με χρηματοδότηση από έναν μεγάλο χορηγό του νησιού μας. Έχουμε ετοιμάσει μελέτη και είναι έτοιμη χρηματοδότηση από ίδια έσοδα του Δήμου για τον πλήρη εξυγχρονισμό του υδραγωγείου της χώρας. Φέραμε την ηλεκτροκίνηση, ηλιακά φώτα, με ένα πιλωτικό πρόγραμμα, σαν ξεκίνημα. Σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων, ηλεκτρικών. 3 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 6 μικρά φορτηγάκια για να κινούνται μέσα στην πόλη, ηλεκτροκίνητα και αυτά,
και ένα 14θέσιο λεωφορείο. Και ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο ηλεκτροδοτεί όλο το βιολογικό του Κορθίου. Έχουμε ήδη έτοιμη μελέτη, περιμένουμε πρόγραμμα για να την καταθέσουμε, για την ίδια ακριβώς δουλειά, για την ηλεκτροκίνηση, όπου θα αφορά για 320 ηλιακά φώτα, 10 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ένα φωτοβολταϊκό μικρό πάρκο για ηλεκτροδότηση του Λυκείου Δημοτικού, του Λυκείου Γυμνασίου του Γαβρίου. Εξυγχρονίσαμε από 30 ετίας, εδώ στο νησί δεν υπήρχε σφαγείο. Εξυγχρονίσαμε λοιπόν και νομιμοποιήσαμε τα σφαγεία στο Γαβρίο, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι του νησιού, γιατί είναι πολλοί, να μπορούν να πιστοποιούν το προϊόν τους. Δημιουργήσαμε αθλητικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά μας. 7 γήπεδα μπάσκετ, 2 γήπεδα τένις στο παραπόρτι, 1 γήπεδο μπάσκετ στο παραπόρτι. Το εμπειρίκιο γυμναστήριο το φτιάξαμε, ένα καταπληκτικό ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, στο οποίο είναι και η έδρα των παιδιών που παίζουν στην ομάδα μπάσκετ και μετέχουν στο κυκλαδικό πρωτάθλημα. Και ευελπιστούμε σε 2 χρόνια να παίζουν στο κλειστό στο Γαβρίο. Η παιδική χαρά της χώρας, η οποία κατασκευάστηκε το Δεκέμβρη του 2017. Φτιάχνουμε μία μελέτη για πάρκο αναψυχής στα Πευκάκια, όπου θα μπορούν γονείς και παιδιά να περνάνε ώρες χαλάρασης και παιχνιδιού. Ουσιαστικά μετατρέψαμε μία μεγάλη αποθήκη στο Λύκειο της Άνδρου, στο Λύκειο που το ονομάζουμε Νικόλαος Αλεξάνδρου Καΐρη, προς τιμή του κυρίου Καΐρη, ο οποίος έδωσε το οικόπεδο πριν από πολλά χρόνια, πριν από περίπου 25 χρόνια, και πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ονομαστεί στο όνομα του πατέρα του Αλέκου Καΐρη, του κυρίου Νικολάου Καΐρη. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή τη μεγάλη αποθήκη κάτω στο χώρο του Λυκείου τη μετατρέψαμε σε ένα καταπληκτικό συνεδριακό χώρο, όπου το εγκαινιάσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, κάνοντας εκεί ένα διεθνές παιδιατρικό συνέδριο από 200 συνέδρους, οι οποίοι ήρθαν στο νησί μαζί με άλλους 200 συνοδούς, και έτσι εκτός σεζόν εδώ η περιοχή είχε 400 τουλάχιστον άτομα. Εκεί έγινε και το debate, αυτή η συνέντευξη τύπου που δώσαμε οι υποψήφοι δήμαρχοι πριν από μερικές μέρες. Συνδέσαμε τη Μεσαριά και τα Λιβάδια στο βιολογικό. Το έργο είναι σε εξέλιξη, το εργολάβος ήρθε, σε λίγο να λαμβάνει. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη οδοφωτισμού. Τι είναι αυτό? Οδοφωτισμός. Για οδοφωτισμό τον πληρώνουμε στην ΔΕΗ περίπου 300.000 ευρώ. Με τη μελέτη αυτή θα αντικατασταθεί όλο το δίκτυο από νέας τεχνολογίας λάμπες τύπου LED και θα επέλθει έτσι μία έκπτωση της τάξης των 70%. Συγχρόνως δε, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι για 10 χρόνια είναι εγγυημένη δουλειά και ο εργολάβος ο οποίος θα το φτιάξει θα αναλάβει επί δεκαετία τη συντήρηση όλου του έργου. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η χρηματοδότηση ολοκληρώθηκε για το κλειστό του Γαβρίου, για το κλειστό της Άνδρου που θα είναι στο Γαβρίο, το κλειστό αθλητικό κέντρο, ένα μεγάλο έργο πνοής για την νεολαία μας και για τα παιδιά μας, αλλά και για όσους ακόμα ασχολούνται με τον αθλητισμό και με πολιτιστικά φυσικά. Χρηματοδοτήθηκαν οι εργασίες για τη βελτίωση της μαρίνας του Πατσίου, του λιμανιού, και ύστερα από χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε, προχωράμε σε διαγωνισμό σε 4 παραλίες για την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η μία παραλία είναι τον Υποριό, εδώ στη χώρα, η άλλη στο Βατσί, στο Γαβρίο, στον Άγιο Πέτρο και στο Κόρφι, στο Μήλο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε συνεργασία με την περιφέρεια για την αποκατάσταση των έργων στο λιμάνι της χώρας. Ένα λιμάνι το οποίο ακόμα είναι εργοτάξιο.
Καταθέσαμε μελέτη για το στάδιο και για το αθλητικό κέντρο εδώ στο Παραπόρτι, ύψους 600.000 ευρώ, το έργο δηλαδή, και αφορά, θα κλείσει το γήπεδο του μπάσκετ, θα γίνει ένα κλειστό προπονητήριο, αλλαγή ταρτάν σε όλο το στάδιο και αλλαγή των πυλώνων με φώτα τύπου LED, με προβολής τύπου LED. Αυτή τη στιγμή η κατανάλωση είναι περίπου 37.500 βατ στον κάθε πυλώνα, που είναι 4, και η κατανάλωση μετά τα LED θα είναι 4.000 περίπου. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο, πόση μεγάλη οικονομία θα έχουμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους εμάς εδώ που ζούμε στην περιοχή είναι δυστυχώς το ξενία. Το ξενία είναι ένα κτίριο το οποίο έχει ερημώσει, είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Έχουμε έρθει σε επαφή 3 φορές με τον κύριο Πολίζο, τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ. Έχουμε ζητήσει να το πάρει ο Δήμος στα χέρια του, προκειμένου να το αξιοποιήσει όπως εκείνος νομίζει, να αποχαρακτηριστεί. Μας έχουν υποσχεθεί ότι το θέμα θα το δουν. Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε, έχουμε στείλει ήδη χαρτιά για την ακαταλληλότητα και την επικινδυνότητα του κτηρίου, περισσότερο από 3 φορές. Το κτίριο για πώληση έχει βγει άγωνο 3 φορές και θεωρώ ότι πλέον είναι η ώρα να το πάρει ο Δήμος στα χέρια του για να προχωρήσουμε σε ριζικές λύσεις. Ο Τουρλίτης, αυτό το θαύμα, το παγκόσμιο θαύμα, ο φάρος μας, ο Δήμος ήδη κάνει μελέτη για να το εντάξει σαν μνημείο της UNESCO. Θυμάστε όλοι από τα πολιτιστικά, ξεκινήσαμε εδώ κατά χείμωνο, μέσα Δεκεμβρίου, τη Λευκή Νύχτα, όπου θύμιζε 15 Αύγουστο. Αντίστοιχα το κάναμε σε κάθε γωνιά του νησιού, Χώρα, Γάβριο, Μπατσί, Κόρθη. Με αποκορύφωμα φέτος το Δεκέμβρη, η Λευκή Νύχτα, η Παναδριακή γιορτή που έγινε στο Γάβριο, με τον μπλε καραβάκι του Make a Wish, όπου πραγματικά στο Γάβριο υπήρξε μια λαοθάλασσα από όλη την Άνδρο. Και αυτό έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο με μεγάλη προβολή για το νησί μας. Το Ράλι Φίλπα, οι όμορφες αντίκες, οι οποίες κοσμούν τους δρόμους της Άνδρου ένα διήμερο που έρχονται για το ράλι τους, το εξασφαλίσαμε για άλλα 3 χρόνια ακόμα. Η Μαραθώνιος Κορθίου Χώρας και ο δρόμος του Αφανή Ναύτη προς τιμή των ναυτικών μας, όπου ξεκινάνε από τον Αφανή Ναύτη στο χωριό Συστενιές και πάλι πίσω, αυτό ενισχύσαμε με αυτά τον αθλητισμό στο νησί. Είμαστε δίπλα στις προσπάθειες για την ανάδειξη των μονοπατιών μας, που αποτελούν τεράστιο περιουσιακό στοιχείο της Άνδρου. Ένα νησί της ναυτοσύνης, όπως είναι η Άνδρος, επιβάλλεται να τιμήσει τη μάνα και τη γυναίκα του ναυτικού. Τη γυναίκα εκείνη που σήκωνε όλα τα βάρη της οικογένειας, παίζοντας διπλό ρόλο μέσα στο σπίτι, όταν ο άντρας της οικογένειας θαλασσοπνίγονταν στις θάλασσες. Το ναυτικό επάγγελμα έδωσε αυτή τη διαφορετικότητα στο νησί μας από τα άλλα κυκλοδονήσια. Αυτή την περήφανη λοιπόν ανδριώτισσα, γυναίκα, που στάθηκε δίπλα στον άντρα της ναυτικό και στην οικογένειά της, είναι χρέος μας να την τιμήσουμε. Με ιδιωτική χορηγία λοιπόν, διότι βρέθηκε χορηγός για κάποιον που το χλέβαζε και κάθεται απέναντί μου. Βρέθηκε λοιπόν χορηγός, ο οποίος θα κάνει πράξη, θα κάνει έργο, αυτό το μνημείο το οποίο θα αφιερωθεί στη μάνα, στη γυναίκα του ναυτικού και θα είναι κάτω στην πλατεία του παλιού ελικοδρομίου, όπου θα εξοραϊστεί και η πλατεία. Δεν θα πω το όνομά της, θα το μάθετε στην πορεία, αλλά θέλω από εδώ, από αυτό το βήμα, να την ευχαριστήσω δημόσια. Τέλος, όλοι θέλουμε διακαώς και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Την Ναυτική Ακαδημία, την Εμπορική Σχολή Εμποροπλοιάρχων ή ακόμα και Μηχανικών. Είναι μια απέτηση. Είναι μια απέτηση του νησιού της ναυτοσύνης και μας βοηθούν σε αυτό
τόσο το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Andros Maritime Association, όσο και άλλοι φορείς. Είμαστε σίγουροι ότι με τη συνεχή διεκδίκηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας θα το καταφέρουμε. Με όλα τα παραπάνω βγαίνει ένα μεγάλο και ρεαλιστικό συμπέρασμα. Προχωράμε για την επόμενη μέρα με μια τεράστια πρίκα. Με ένα μετρήσιμο έργο, με χρηματοδοτήσεις που έχει φέρει ο Δήμος. Όλα αυτά έγιναν, είναι φανερό τι παραλάβαμε και τι αφήνουμε σαν παρακαταθήκη για την επόμενή μας θητεία. Σε όλα αυτά που σας ανέφερα, έργα, χρηματοδοτήσεις, αλλά και όλα αυτά και σε όλα αυτά που περιλαμβάνονται στην εφημερίδα που μπορεί να έχετε στα χέρια σας, δεν υπάρχει ούτε ένα θα. Όλα είναι έργα που έγιναν με πολλή δουλειά, αγάπη για τον τόπο μας και πολύ μεράκι. Παρά το γεγονός ότι δεχτήκαμε πρωτοφανείς για την Άνδρο ανέτειες επιθέσεις και σκληρή κριτική πολλές φορές κατευθυνόμενη, εμείς στη λάσπη και στις συκοφαντίες απαντήσαμε με έργα, με πολλή δουλειά, με διαφάνεια, με εντιμότητα, με καθαρότητα, με συνέπεια λόγων και πράξεων. Δεν είχα σκοπό να αναφερθώ σε κανένα συνυποψήφιό μου, τηρώντας τους άγραφους κανόνες του πολιτικού πολιτισμού και ευπρεπισμού. Πίστευα ότι ο καθένας από εμάς, κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, θα παρουσιάσει το έργο του, τις θέσεις του, το όραμά του, το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων του νησιού μας. Όμως με την απουσία πολιτικών επιχειρημάτων και μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον μας οι κύριοι Λοτσάρης και Γιαννήσης, μη έχοντας πολιτικό λόγο και προτάσεις, εξαπολύουν λάσπη. Διότι οι πολιτικά επιχειρήματα δεν υπάρχουν και από ένα θεσμικό ρόλο ως έπαρχου δεν έχει υπάρξει καν έργο. Παγκόσμιο φαινόμενο. Να μένει στην Αθήνα ο εκλεγμένος έπαρχος, ο οποίος έχει εκλεγεί να ζει στην Άνδρο και να τη διοικεί προφανώς από εκεί. Έχει πάρει μια πολύ επικίνδυνη θέση όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είπε ότι μόλις αναλάβει θα μεταφέρει το δερματοποιητή, αυτό που είπα προηγουμένως. Μέσα σε λίγους μήνες θα τον επάει κάπου αλλού. Μόνο αυτό το κάπου αλλού το ακούμε 7 χρόνια τώρα και δεν μας λέει πού. Πού αλλού θα το πάει. Το πού είναι το δύσκολο, όχι το πώς. Θέλει περιβαλλοντικούς όρους για τους οποίους ένας δερματοποιητής δεν φαντάζεται κανείς τι χρειάζεται για να τους πάρει. Κανείς. Για τη χωροθέτηση του χιτή κάναμε 4 ολόκληρα χρόνια. Για το δερματοποιητή ενδεχόμενα να χρειαστεί ακόμα περισσότερος χρόνος. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η θέση εν ώψη και τουριστικής περίοδου που κάποιοι από εδώ προσπαθούν να πάνε και σταυροπέδα για να πάρουν φωτογραφίες, για να κάνουν θετική προβολή στο νησί. Αυτοί που τάχα θέλουν το καλό του νησιού. Δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, δεν έχουν που αλλού να πατήσουν, δεν έχουν τι άλλο παρά μόνο πάνε και σπεκουλάρουν στο δυσκολότερο θέμα του νησιού μας. Αυτό που πρέπει να το διαχειριστούμε όλοι από κοινού, σαν ένα σώμα. Ο κύριος Έπαρχος με μηδενικό έργο οικειοποιείται μόνο τα έργα του Μωστακίου κληροδοτήματος. Αυτό που υπάρχει ήδη μια διαχειριστική αρχή, τριμελής επιτροπή, η οποία κάνει σπουδαίο έργο και προσπαθεί να καπηλευθεί το έργο αυτό. Δεν στήριξε την Άνδρο στην περίπτωση του λιμενικού ταμείου στο ΣΑΣ, στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που έγινε στη Σύρο. Προς έκπληξη των ακτοπλώων μας, των ανδριωτών ακτοπλώων. Ανέφερε ότι δεν
συμφωνεί με τη γνώμη του Δημάρχου, δηλαδή να έχουμε αυτόνομο λιμενικό ταμείο, αλλά ότι συμφωνεί με το σχέδιο του Υπουργείου, το οποίο σχεδιάζει ένα ενιαίο λιμενικό ταμείο στο Αιγαίο. Το ξέραμε αυτό από καιρό, όμως με τη συνεχή διεκδίκηση και απέτηση 2,5 χρόνια, ο Υπουργός πριν 2,5 μήνες το υπέγραψε και η Άνδρος θα έχει το δικό της λιμενικό ταμείο. Ροκάνης σε τη θέση του Δημάρχου το 2014. Το 2016 τον εβάλανε σε δημοσκόπηση πόσο τραβάει για δήμαρχος. Όλα αυτά δυστυχώς δεν έφεραν την κατάλληλη σχέση που έπρεπε να έχει επαρχείο-δημαρχείο. Αυτή την αμυγή σχέση, αυτή τη συμπαγή σχέση να πορευτούν έπαρχος και δήμαρχος μαζί για το καλό του νησιού. Γι' αυτό από αυτό εδώ το βήμα λέω σε όλους τους υποψήφιους επάρχους και όχι στον απερχόμενο φυσικά, να ξέρουν πολύ καλά ότι η συνεργασία από το Δήμο θα είναι άψογη και θέλουμε και από εκείνους να έχουμε άψογη συνεργασία και να βαδίσουμε μαζί από κοινού για το καλό του νησιού. Ακούσαμε και το άλλο φοβερό από το στόμα του υποψήφιου Δημάρχου κ. Λοτσάρη. Θα φτιάξει ναυτικό μουσείο. Μα η Άνδρος έχει ναυτικό μουσείο, ένα καταπληκτικό ναυτικό μουσείο. Και όχι μόνο έχουμε ναυτικό μουσείο, αλλά αναλάβαμε σαν Δήμος το ναυτικό μας μουσείο, δηλαδή το νομικό πρόσωπο που ανήκει, αναλάβαμε το επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων στην Ελλάδα, το 2020. Θέλει λοιπόν να αναλάβει τη Δημαρχία, μια θέση υπεύθυνη και καλά κάνει, με πάμπολες όμως αρμοδιότητες, μια θέση μεγάλης ευθύνης που απαιτεί γνώση, συνέπεια, υπευθυνότητα και πάνω απ' όλα γνώση προβλημάτων και μόνιμη διαβίωση στο νησί. Όταν σαν έπαρχος παραδέχθηκε στο debate ότι έκανε ότι είχε μηδαμινό έργο, αν και είχε δυνατότητα πολλών χρηματοδοτήσεων μεγάλων από την περιφέρεια, δεν έκανε τίποτα στο νησί τα 5 χρόνια. Δεν μπόρεσε να διοικήσει καν. Μηδενικό έργο, μηδενική παρουσία, μηδενική συνεργασία. Ακούσαμε και από το στόμα του κυρίου Γιαννήση στο debate για τις πολλές μελέτες. Συμφωνώ. Πού είναι αυτές οι μελέτες να τις πάρουμε, να τις τροποποιήσουμε, να τις επικαιροποιήσουμε και να τις κάνουμε έργο. Όλο αναφορές σε μελέτες. Γιατί επί 8 χρόνια που ήταν από το 2002 μέχρι το 2010 ο αναφερόμενος υποψήφιος δεν απέτησε να έρθουν οι μελέτες του στο φως για να τις κάνουμε τότε έστω πράξη. Αυτές οι μελέτες έχουν στοιχήσει στο ελληνικό δημόσιο πολλά λεφτά και αν πραγματικά υπάρχουν έπρεπε να τις είχε ζητήσει και να τις είχε διεκδικήσει. Αλλά σιγή ηχθείως. Ο λαός της Άνδρου τον απέρριψε 2 φορές. Τώρα επιζητεί και 1/3. Εκτός αν πιστεύει ότι χρησιμοποιώντας ανθρώπους να του φέρουν ψήφους μπορεί να καταφέρει να πάρει μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να διεκδικήσει και να απαιτήσει πράγματα. Εμείς απλά από εδώ λέμε ότι έχουμε κάθε διάθεση συνεργασίας μέχρι εκεί που είναι για το κοινό καλό του νησιού. Διαδίδει και το ανέφερε και στη συνέντευξη τύπου στο debate. Δυστυχώς, αντί να απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, ξεκινάει ότι ο κύριος Σουσούδης είναι διπλοθεσίτης. Μάλιστα λοιπόν είμαι διπλοθεσίτης με κάποια έννοια, γιατί είμαι και γιατρός, επειδή το σπούδασα, και είμαι και δήμαρχος επειδή εσείς με εκλέξατε. Προφανώς όμως γνωρίζει τι είμαι, όπως γνωρίζετε έχω και άλλο, και άλλη ιδιότητα. Αλλά δεν εννοούσε λοιπόν αυτό, εννοούσε ότι έχω διπλό μισθό. Πρέπει λοιπόν να απολογηθώ κατά κάποιο τρόπο και να πω ότι αυτό δεν ισχύει στο δημόσιο
Δεν μπορεί να πάρει κάποιος διπλωμιστό και να θέλε. Εγώ αμείβομαι μόνο από το μισθό του γιατρού, αυτό που σπούδασα, και το μισθό του δημάρχου δεν τον έχω αγγίξει. Τόσο αυτός λοιπόν, όσο και ο κύριος έπαρχος, οι δύο άφαντοι από την Άνδρο προσπαθούν να πάρουν το τιμόνι του νησιού, χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος των απαιτήσεων και στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που απαιτεί αυτό το αξίωμα, το υπεύθυνο αξίωμα του Δημάρχου. Ελπίζω τουλάχιστον μετά τις εκλογές, όσοι αναλάβουν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μετακομίσουν και να έρθουν στο νησί και όχι να φύγουν και να ξαναγυρίσουν στις επόμενες εκλογές. Και τον κύριο Καπάκη έχει δοκιμαστεί στη διοίκηση με τα γνωστά αποτελέσματα. Στα Δημοτικά Συμβούλια έχει πραγματικά κουράσει με την απίστευτη ξύλινη γλώσσα του και με την άρνηση σε όλα. Δεν πήρε ξεκάθαρη θέση στο μείζον πρόβλημα των απορριμμάτων. Μισόλογα και ανέτοιμος να διαχειριστεί αυτό το δύσκολο πρόβλημα που, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να παίζουμε με αυτό. Και ερωτώ, αντί όλοι να είναι χαρούμενοι, όλοι οι υποψήφοι, που το έργο αυτό είναι στο τέλος του και έχει πάρει το δρόμο του και μια δημοτική αρχή έχει υποστεί όλες τις συνέπειες, γιατί θέλουν πάλι να ξαναγυρίσουμε από την αρχή? Η Άνδρος αυτή τη στιγμή, το Δημοτικό Συμβούλιο, ουσιαστικά λειτουργεί με 10 συμβούλους. Όταν κάποτε υπήρχαν 3 δήμοι, 3 δημοτικά συμβούλια, 3 δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικά συμβούλια. Μην ξεχνάμε, το Δήμος πλέον είναι ενιαίος. Όσοι λοιπόν από τους συνεργάτες μου είναι αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβάνεστε τόσοι λίγοι άνθρωποι για ένα Δημοτικό Συμβούλιο, για ένα τόσο μεγάλο νησί, πόσες πολλές αρμοδιότητες επιφορτίζονται. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει λίγη κατανόηση και λίγη υπομονή σε κάποιες περιπτώσεις από μέρους όλων μας. Διότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς ένα γάβριο με τα γύρω χωριά του, ένας μόνο αντιδήμαρχος, ένα μπατσί με τα γύρω χωριά του, ένας μόνο αντιδήμαρχος, το Κόρθι το ίδιο και στη χώρα 3-4 σύμβουλοι μαζί με τα χωριά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η Άνδρος το 2011, σε αντίθεση με το 2001, στην απογραφή του 2011 το νησί μας είχε πληθυσμό κάτω από 10.000. Το 2001 είχε πάνω από 10.000. Έτσι λοιπόν, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από εμάς ήταν 27 μελές και το τωρινό είναι 21 μέλη, όπως και αυτό που θα τρέξει τώρα. Όμως την απογραφή του 2021, το λέω από εδώ, από τώρα, να είμαστε όλοι καλά. Να έρθουμε όλοι να απογραφούμε στο νησί, έτσι ώστε η Άνδρος να αποκτήσει και πάλι πληθυσμό πάνω από 10.000, κάτι το οποίο θα φέρει περισσότερα χρήματα σαν σάτα στο νησί και πιο δυνατές διεκδικήσεις. Είμαστε ο μοναδικός συνδυασμός στους 5 που έχει συμπληρωμένα τοπικά συμβούλια. Σύμφωνα με την απογραφή, τα τοπικά συμβούλια στο νησί είναι πενταμελή και μονομελή. Τα πενταμελή είναι πάνω από 300 κάτοικοι, τα μονομελή είναι κάτω από 300 κάτοικοι. Έχουμε σε όλα τα συμβούλια υποψήφιους τοπικούς συμβούλους, γιατί σεβόμαστε τα χωριά, σεβόμαστε τις πόλεις μας και θέλουμε να έχουμε ένα κοινό ενιαίο πρόγραμμα, προκειμένου να ζητάμε ευθύνες από αυτούς τους οποίους έχουμε επιλέξει ως υποψήφιους στα χωριά μας και όχι δικαιολογίες ότι δεν ξέρουμε αυτούς που επιλέγησαν ποιοι είναι. Φυσικά και οι ανεξάρτητες υποψηφιότητες είναι καλοδεχούμενες
και θα υπάρχει άψογη συνεργασία όπου υπάρξει συνδυασμός ανεξάρτητος που θα εκλεγεί σε τοπικό συμβούλιο. Θα υπάρξει άψογη συνεργασία, όπως άλλωστε είχαμε άψογη συνεργασία με τοπικούς προέδρους οι οποίοι είχαν εκλεγεί από άλλες πολιτικές δημοτικές παρατάξεις. Και αναφέρομαι στο Κοχύλου, στο Φελό, στο Μακροκάνταλο, στη Βουρκωτή. Και μάλιστα η πρόεδρος του Κοχύλου θα είναι τώρα μαζί μας υποψήφια στη Νέα Προσπάθεια. Είναι αδιανόητο λοιπόν ένας υποψήφιος δήμαρχος που έχει πρόγραμμα ολοκληρωμένο για το νησί να μην έχει ενδιαφερθεί για τα τοπικά του συμβούλια. Αυτή τη στιγμή σε κάθε τοπικό συμβούλιο Πενταμελές είναι δύο υποψηφιότητες. Η μία είναι του συνδυασμού μας και η άλλη είναι ανεξάρτητος συνδυασμός. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί έπρεπε όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι να έχουν τοπικά συμβούλια υποψήφια. Όλοι. Αυτό δείχνει αδυναμία. Αδυναμία, δεν τους εμπιστεύεται ο κόσμος. Θέλω να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι το ψηφοδέλτιο των νέων οριζόντων είναι ανανεωμένο, άρτια στελεχωμένο και πλήρες. Αποτελείται από άξιους και εργατικούς ανθρώπους που θα διεκδικήσουν με ήθος και σοβαρότητα την εμπιστοσύνη σας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν το νησί από τη μία του άκρη μέχρι την άλλη. Είμαστε ο μόνος συνδυασμός που μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον και την ανάπτυξη της Άνδρου, στηριζόμενοι στην εμπειρία του χθες και στο όραμα του αύριο. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στους αγαπημένους μου υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι όλοι μαζί συμμετέχουμε σε αυτόν τον κοινό αγώνα. Και θα ξεκινήσω, μια και βρίσκομαι εδώ στη χώρα, από το υποψήφιο τοπικό δημοτικό συμβούλιο, από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για την εκλογική περιφέρεια εδώ, του πρώην Δήμου Άνδρου. Κατά αλφαβητική σειρά, είναι ο Μανώλης ο Βάμβουκας, ο Νίκος ο Μιράδης, η Κέντη Γδύση, η Άννα η Αθηνά η Γιανέλου, ο Διαμαντής ο Θοδωράκης, η Δήμητρα η Κορακάη, ο Γιαννούλης ο Κορακάης, η Άννα η Κορκοδίλου, ο Θοδωρής ο Κουλούλης, η Ειρήνη Μανταράκα, η Αντική Ιππιάγκου, ο Γιάννης ο Πιπεριάς, ο Γιώργος Σαγκελάρης και η Αθηνά η Τσατσομύρου. Θα αναφερθώ τώρα στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους των άλλων δύο εκλογικών περιφερειών με αλφαβητική σειρά. Ξεκινάω από του Κορφίου. Δημήτρης Γρυμπύρης, Γιώργος Κοντός από το Συνετή, Ελένη Λουσίδου, Λεωνίδας Μαριάρος, Ιάκωβος Κόρδος και Γιώργος Τρανάκος. Για την περιοχή της Ιδρούσας, η υποψήφοι δημοτική μας σύμβουλη είναι η Μαρία η Αθανασίου, ο Αντώνης ο Αντώνογλου, η Άννα Μαρία Βελούδου Παπηδά, ο Γιώργος ο Βλάμης, ο Ανδρέας ο Κολάτσας, ο οποίος απέκτησε και διάδοχο τώρα, ο Γιώργος ο Κουλούρης, η Νίκη Μαμάη, ο Γιώργος ο Μπίλιας, ο Σωτήρης ο Μαρίνης, η Χρυσούλα η Σιγάλα, η Διαμάντο η Στεφάνου και ο Γιώργος ο Ψωμάς. Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα τοπικά συμβούλια, αλλά θα αναφερθώ στο τοπικό συμβούλιο εδώ της χώρας, που είναι Πενταμελές και έχει 8 υποψήφιους. Και είναι η Ειρήνη Καριστινού Πατρέλου, η Κατερίνα η Κατσιώτου, ο Γιάννης ο Κοντομάρκος, ο Αντώνης ο Πατζόπουλος, ο Σκανδάλης ο Χρήστος,
ο Στεφάνου ο Γιώργος, η Κέντη Χάνδα Κασίρουσα και ο Γιώργος ο Δικόπουλος. Θέλω να βεβαιώσω για μια ακόμα φορά ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου θα εργαστούμε σκληρά για την περαιτέρω ανάπτυξη της Άνδρου. Ο συνδυασμός μας, όπως είπα, αποτελείται από δοκιμασμένα στελέχη που άντεξαν την πίεση και ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο στις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά αποτελείται και από νέα πρόσωπα που θέλουν να προσφέρουν στο νησί μας. Όλοι μαζί πορευόμαστε με γνώμονα την ενότητα, χωρίς διαχωρισμούς, μα προπαντός χωρίς κρυφές συμφωνίες. Το δημιουργικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να συνεχιστεί. Να ολοκληρωθεί ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας και της δουλειάς μας και παράλληλα να δρομολογήσουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Συνεχίζουμε λοιπόν, αντλώντας συμπεράσματα από τα θετικά στοιχεία του έργου μας και διδασκόμενοι από τις καθυστερήσεις και από τα όποια λάθη μας. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά ακόμα πιο αποτελεσματικά, ακόμα πιο δυναμικά. Σκεφτείτε τι ζητάτε από μια δημοτική αρχή. Σκεφτείτε ποιοι μπορούν να αντιπροσωπεύσουν επάξια το νησί μας. Σκεφτείτε ποιος δήμαρχος, ποιο επιτελείο μπορεί μαζί με εσάς να πετύχει να διασφαλίσει μια πιο δυναμική και ακόμα πιο αναπτυξιακή πορεία. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δήμο, υπαλλήλους και αιρετούς συνεργάτες, τους φίλους μου και όλους εσάς που σταθήκατε πλάι μας να ξαπεράσουμε τις πολλές δυσκολίες και να μείνουμε όρθιοι. Θέλω να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους που στάθηκαν πλάι μας και που δούλεψαν πολύ για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε αυτή τη δύσκολη προεκλογική περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, που είναι πάντα δίπλα μου και καθημερινά με βοηθούν να ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες και να τις ξεπερνάω για να συνεχίζω με περισσότερο κουράγιο. Ζητώ λοιπόν την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας με μια ισχυρή και ξεκάθαρη εντολή από την πρώτη Κυριακή, έχοντας πλήρη συνέστηση του χρέους και της ευθύνης που μας αναλογεί για τα παιδιά μας, για την νεολαία μας, για όλους εσάς που είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε, για το ευλογημένο μας νησί την Άνδρο. Για να πάμε την Άνδρο του 2023 ακόμα πιο ψηλά. Υπάρχει ορατό και μετρήσιμο έργο και αυτό είναι μόνο η αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ.